Γεια σας, Αφαϊγούλφ, και είμαι εδώ πέρα με τον Πατρινό. Δεν είμαστε μόνοι μας. Ωραία. Και με τον G-Fantom. Όχι, ο G-Fantom. Λοιπόν, G-Fantom, θα είσαι το πες μου για σήμερα. Έλα εδώ. Έλα εδώ, είπα. Γι' αυτό έχεις ανεβασμένο level στο fishing. Μόνο αυτό κάνει. Μόνο αυτό κάνει. Απλά έχει την diamond armor, ξέρω εγώ, και ο Κώστας είναι με ένα καλάμι, ρε παιδί μου, και το χτυπάει. Ναι, αλλά δεν είναι απλό καλάμι, φίλε. Έχει unbreaking 3, lack of C2. Είναι από τον Aquaman. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σε αυτό το επεισόδιο, ρωτάτε. Μάλιστα, κι εσείς ξέρετε. Έχουμε τον G καταρχάς. Ναι. Αχα, αποκλειστικό. Λοιπόν, ο G θα χτίσει. Ο G θα χτίσει, εμείς θα έχουμε φέρει τους ξαπλώσεις με τον Κώστα. Με ψάξανε, με ξεθάψανε από την αφάνεια, στείλανε μπράβους, γιατί είναι cousins, είναι οικογένεια, είναι λίγο μαφία, κατάλαβες. Actually, ο Κώστας είχε κάτι σχέδιο. La familia. Κάτι σε περίμενα, όχι από εδώ. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε σε αυτό το επεισόδιο είναι να χτίσουμε ένα στάβλο και σε επόμενο επεισόδιο θα βρούμε κι άλογα. Ναι, θα βρούμε άλογα. Πρώτα εγκαταστάσεις και μετά. Σταμάτα, έχουμε 3 σέλες, κάτι πρέπει να τις κάνουμε. Αλήθεια. Ναι, κοίταγα χθες τι πράγματα έχουμε και βλέπω σέλες και λέω «Α, ιδέα». Λοιπόν, περίμενε. Νομίζω έχω μια κρυφή σέλα στο κρυφό δωμάτιο. Περίμενε. Άρα, τσεκάρω. Μια κρυφή σέλα στο κρυφό δωμάτιο. Επίσης με βολεύει όσο μιλάτε. Εγώ ανεβαίνω στο MC το πω, μην το σκάψουμε παραπάνω. Μέχρι εδώ πέρα. Μέχρι αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα στάβλο. Να ξεκινήσουμε βασικά. Ωραία. Ο οποίος θα έχει στη μέση 3x3 διάδρομο. Ναι. Και μετά αριστερά και δεξιά θα είναι τα δωματιάκια για τα άλογα. Ναι, που θα είναι επίσης 3x3. Και αν έχεις δίκιο, πρέπει να το σκάψουμε για την πρόσωψη. Ωραία, θα θέλετε να σκάψω εγώ που έχω καλή αξίνα. Άντε δεν σκάψω εγώ. Ενώ οι υπόλοιποι δεν έχουμε αξίνες, ρε παιδί μου. Σταμάτα. Έχω την αξίνα που έχει ονομαστεί Good. Είναι καλή αυτή η αξίνα. Τι έχει, και θα έχει κανένα Fortune 3 και θα το χαλάσει σε 5 ο Κώστας. Fortune 3, Breaking 3, Efficiency 3. Σταμάτα, έχω και άλλη αξίνα που έχει Efficiency 4, Breaking 3, Fortune 3. Οπότε αυτή είναι χειρότερη. Ωραία, έχω μια Efficiency 4. Κλασικά working pick. Ωραία. Αφήστε με να σκάψω. Δεν ξέρω τι σκάβω, απλά σκάβω, να ξέρετε. Πείτε μου πού να σταματήσω. Κοίταξε, θα έχει σίγουρα μέσα 6 δωμάτια, οπότε πάνε 9 blocks. Okay, από εδώ. Εκεί γιατί σκάβεις. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Τώρα θα στακάρω από κόλλο, ρε, και θα έχω χώρο μετά. Τι κοίτασμα είναι αυτό, μωρέ. Γιατί δεν είσαι διαμάντι αυτό. Καλά θα ήταν, Απλά μάζεψα ένα stack call, ρε. Ρε, απλά χθες, επειδή όντως μας τελείωνε το call, πήγα και λέω θα πάω σε μια σπηλιά που έχει εδώ δίπλα, έτσι και έχουμε πολύ σκάψει, λέω θα βρω λίγο call. Γύρισαμε 4 stacks call, ξέρω εγώ. Είδες, δεν μου έλεγε σε μένα να έρθω εκεί. Είναι ότι πρέπει για level στο call. Ναι, ρε, πώς ισχύει. Καλύτερο πες να είναι από τα farms που έχουμε κάνει με τα skeletons, ξέρω εγώ. Να τώρα, φίλε, mining skill, πάμε ρε, τρέλα. Ο Κώστας απλά έχει πάρει μπρος και σκάβει. Ναι. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Όπα, εκεί είσαι, 9. Σταματάς εκεί. Έρε το ένστικτο του Minecrafter. Α, όχι, δεν είσαι εκεί, γιατί πρέπει να βάλουμε και τα ενδιάμεσα fences. Οπότε είσαι συν 2 blocks. Μόνο. Συν 2 blocks. Ναι, είναι 3 blocks, θα είναι, ρε παιδί μου, εδώ. Ναι. Boom. Εδώ. 3, boom. Boom. Κατάλαβες, κάπως έτσι. Boom, Casablanca. Ναι. Ναι, καλά, ναι. Εκεί που είσαι, Κώστα. Είδες, ρε. Και θα βγει και η πρόσωψη πιο έξω. Εκτός αν θέλεις να κάνουμε 9 δωμάτια. 6 δωμάτια, sorry. Δεν θα έχουμε τόσα άλογα, Γιώργο. Κάτσε, 6 δωμάτια... Θα έχουμε 6 άλογα. Όχι, Κωστή. Είναι αυτό. 2 θα έχουμε, ρε παιδί μου, ένα... Σταμάτα, προσπάθησα. Ένα ο καθένας και θα είμαστε χαρούμενοι. Και πάλι αισιόδοξος ακούω. Σταμάτα, θα βρούμε. Η λύση που πρότεινα είναι να μπουν oak τέτοια, oak logs και spruce ξύλα που ταιριάζουν. Κατάλαβες. Αν βάλεις το spruce, ας πούμε, εδώ είναι πιο σκούρο. Κάνει αντίθεση. Ναι, εσύ δεν είναι ωραίο. Αλλά μπορούμε να βάλουμε για αντίθεση το όχι spruce. Το spruce log, τέλος πάντων. Με το oak, αλλά κάνει πολύ μεγάλη αντίθεση μετά. Όχι, μάλλον καλύτερα το oak logs με spruce wood. Oak και spruce wood. Ναι, πιο ωραίο χρώμα το. Μήπως να ανεβάσουμε λίγο την οροφή, γιατί δεν θα χωράνε τα άλογα. Ναι, σίγουρα να ανεβάσουμε. Ωραία, αρχίζω. Ο Κώστας είναι χρήσιμος. Σταμάτα, έχω δίψα για Minecraft, είπαμε τώρα. Ωραία, πρέπει να βρούμε. Η μέση είναι εδώ, 3 από εκεί, 3 από εδώ. Η μέση είναι εκεί, το ήξερα, βοήθεια. Α, θέλουμε κι άλλο πλάτος. Σίγουρα θα χρειαστούμε και άλλο πλάτος, γιατί θα μπουν και φαίνεις, οπότε θέλει άλλο ένα μπλοκ σίγουρα μέσα. Ναι. Δηλαδή ένα από εδώ και ένα από εκεί. Έλα μωρ, θα πάρουμε αδύνατα άλογα, σταμάτω. 3... Μήπως θέλει κι άλλο. Α, όχι, 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 καλά πρέπει να είναι. Το συνολικά τον καράζ πόσα άλογα θα χωράει? Θα έχεις 6 υποδύναμη. Ωραία, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Θα έχουμε πιθανότητες για 6 υποδύναμη. Κάτσε να βρούμε 6 άλογα εμείς. Σωστό, 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 σωστό. Περάσουμε πρόγραμμα. Έχουμε δει καθόλου. Έχει παίκνει στο survival gold. Στο flat gold να διάμαχε άλογα πιθανά. Γιατί θυμάμαι μια παιδιάδα. Έχει πολλά τέτοιο. Horseman of Apocalypse. Τι? Δεν ξέρω για κάποιο λόγο με το που μπαίνεις εκεί σπονάρει και κεραυνούς κατευθείαν τέτοιο. Δεν μπορώ να μιλήσω. Τα σκελετοάλογα. Τα σκελετοάλογα, ναι. Πήγα τις προάλλες να μαζέψω πόρους και βάρεσαν 3 κεραυνοί. 9 άλογα. Ευτυχώς που δεν χτυπάει κρύπες, ρε παιδί μου. Ωραία. Να κάνουμε πρώτα το μέσα, το εσωτερικό, και να βγούμε μετά προς τα έξω για την πρόσωψη. Και προτείνω για πάτωμα. Έχετε καθόλου gravel? Αυτό το σκέφτηκαμε. Κάτσε, λογικά θα έχω. Κάτσε, πάνω εδώ, πάνω εδώ, πάνω εγώ. Κώστα, θυμάσαι που έχουμε την gravel. Να κάνουμε coarse dirt για τέτοιο. Για μέσα στα άλογα. Έχω την dirt πάντως. Θα μπορούμε να βάλουμε cobblestone. Cobblestone έχουμε. Και αυτό έχουμε. Λοιπόν, gravel, έχουμε ένα stack και κάτι ψηλά. Να φέρω το stack, εντάξει. Καλά, καλά είναι. Πάτωμα δεν θέλουμε. Πάτωμα θέλουμε. Α, G! Ναι. Τι πες θες την cobblestone εσύ γενικά, ναι, γενικά. Ωραία. Οπότε μην την πετάξουμε κοστί στο έρευος που κάνουμε στην Ελλάδα. Άντε πάλι, μην πετάς πόρους τους θέλω. Έχουμε δύο μεγάλα τσέσεις με κόμπλεστο και την πόλη την πετάμε πια. Thank you. Τώρα έχω 3 stack πάνω μου, ξέρω εγώ. Κόμπλεστο, απλά από αυτά που σκάψαμε, ξέρω. Ωραία, επειδή έχω fortune τέτοιο. Συγγνώμη, Siltat σε φτιάρει. Άμα έχει κάποιο κι άλλο dirt. Όχι, έχω κι άλλο, έχω κι άλλο. Πάρε κι άλλα 12. Σπάρτα στη Μούρη, what. Ωραία. Εντάξει, παιδιά, έμεινα από τέτοιο. Από inventory. Χωρώ. Πέτα το diamond, α, και χάρηκα. Α, όχι, πρέπει να πάει κι άλλο μέσα, έχεις δίκιο. Πρέπει να πάει άλλο ένα. Αρχίζω. Ω, θα βγούμε εδώ όμως. Είναι το εδώ. Εντάξει, καλά. Έλα, μωρέ, τώρα και θα βάλουμε τζαμάκια εκεί. Ένα μικρό terraform θα το κάνουμε. Επίσης, Κώστα, για επόμενο επεισόδιο θυμίσου να φτιάξουμε έναν δρόμο που οδηγεί από το σπίτι μας στην αυλή από πίσω, γιατί είναι απλά τυχαίες πέτρες. Κωστή, πίσω δεν είναι αυλή, είναι απλά ένα τεράστιο φουνό, να ξέρεις. Σταμάτα, θα επεκταθούμε. Δεν το ξεχνάμε. Είναι ένας πολύ ωραίος χώρος που δεν το χρησιμοποιεί κανένας, οπότε τον πάρουμε εμείς. Αυτό, η μαφία των Κάζνης επεκταθούμε. Θα σου πω, σε αυτό το χώρο πρέπει να βλέπει το σπίτι του Πάρη, το σπίτι του Winner και είναι απλά πάνω-πάνω όλοι, ρε παιδί μου. Θα πάρουμε εμείς. Θα είναι σαν τέτοιο, σαν πρασιά, ρε παιδί μου, στις πολυκατοικίες ανάμεσα στα σπίτια. Ναι, αυτό ισχύει. Ο ακάλυπτος. Λοιπόν, θα πληρώνουμε και άλλη νίκη όμως, θα πληρώνουμε μόνο εμείς στη συντήρηση. Να ξεκινήσω από πίσω, δηλαδή να είναι πόσα μπλοκς έχουμε πάει. Είναι 4-4, καλά είναι. 13. Τι θες? Αμέτρησα και τέτοιο. Με τα fence καλά πρέπει να είναι έτσι. Να φτιάξω, τι fence να φτιάξω από Oakwood? Και έτσι, ορίστε, τώρα χωράει 9 άλογα. Α, έχουμε βάλει και πετραδάκια, καλή φάση. Δεν είναι απλή dirt. Να φένσεις τι θέλουμε από Oak? Δεν ξέρω. Πώς το... Θέλετε το κάνουμε με beards. Γιατί με beards, δεν τα κολλάζει τα χρώματα καθόλου. Πιστεύω. Αλλά είναι άσπρο, κοστί. Αλερώνει πιο εύκολα. Τι. Ωραία, τι θέλετε να φέρω. Κάτσε να σου πω. Έχουμε δύο πινακίδες, όχι δεν μας κάνει. Καλά, έχω wood πάνω μου να φτιάξω, δεν χρειάζεται. Κάπως έτσι, Κοίτα, έχω εγώ oak. Όχι, oak έχω δύο. Έχω και... Α, έχουμε και nether brick. Αλλά όχι, είναι πολύ μαύρα. Λοιπόν, είπαμε θα βάλουμε spruce wood. Μπορούμε να το βάλουμε αυτό έτσι. Στο πάτο. Wood planks, έτσι. Ναι, σε αυτό δεν καταλήξαμε. Spruce planks, oak wood. Α, οκ. Ναι, είμαι λίγο deformé, να ξέρετε. Όχι. Όπα, όπα, όχι planks. Planks δεν είπαμε. Εδώ πέρα θα μπουνε... Κάτε μόνο καταστροφή φαίνεται. Εδώ θα μπουνε τέτοιο. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό. Μπράβο. Μπράβο. Επίτευγμα που θα βάλω εγώ τότε. Τα planks θα είναι ας πούμε πίσω, κατάλαβες. Α, θα παιχτεί η πουτάνια. Όχι. Δεν υπήρχε λόγος. Αρχίσαμε πάλι. Α, πρέπει να ανέβει εκείνο ένα μπλοκ πάνω. Θα είναι κάπως έτσι δηλαδή. Το διαχωριστικό και εδώ θα έχει φαίνεται. Όχι, 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 εδώ δεν είναι λάθος. Καταλαβες. Ναι, ναι. Κάπως ναι. Έτσι το φαντάζομαι. Ή θες να βγαίνει πιο έξω αυτό. Εγώ λέω πάντως να το ανεβάσουμε ένα σε ύψος τουλάχιστον. Μάλλον πρέπει να βγαίνει ένα τέτοιο. Ένα πιο έξω. Περίμενε, μην το γεμίζεις, μην το γεμίζεις. Πάτρι, ναι, μην το γεμίζεις. Το σταθερό. Αυτά πρέπει να είναι έτσι. Ναι, ναι, αυτό θα σου λέω για να χωράνε τα άλογα. Ναι. Και... για να μπουν τα fences εδώ πάνω. Ωραία. Τσουπ, τσουπ, τσουπ. Άρα αυτό πάλι φεύγει, θα πάει ένα μπλοκ πιο πίσω. Η καταστροφή. Άρα κι εγώ σκάβω μια πέτρα εδώ πέρα, ε. Πού? Τα κάνω έτσι δηλαδή. Ναι, 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 για να μπει το... ναι, ναι, ναι. Πρέπει. Αλλιώς θα είναι 2x3 και θα είναι άσχημο. Και από εδώ πρέπει να σκάψουμε ένα λίγο. Πλάκα, πλάκα, πόσο ωραίο είναι το Course Dirt και δεν το είχα πολύ αξιοποιήσει μέχρι τώρα. Ναι, είναι, βασικά έχει ένα πιο καφέ από την Dirt που η Dirt είναι λίγο μουντή, δεν ξέρω. Αυτό πάει πιο μέσα έτσι, εδώ πέρα. Είναι λίγο βαρετό, ναι. Αυτό θα πάει, εδώ πάει πιο μέσα. Σιγά σιγά φτάνει στο σπίτι μας, by the way, Σταύλος, να ξέρετε. Έλα μωρέ τώρα, τι είναι να ζεις δίπλα στα άλογα. Επειδή θα μυρίζει τέτοιο κοπιά συνέχεια. Εγώ είμαι χαρούμενος μακριά από το δωμάτιο που κοιμάμαι. Γιατί δεν ξέρω καλά το κάνω. Εδώ. Ναι. Αλλά με τέτοιο. Με oak δεν είπαμε. Ναι, oak είναι αυτό. Α, ναι, δεν ήταν φωτισμένο. Και να βάλουμε και torches. Ωραία. Όχι, μου τελείωσε το wood, παιδιά, είμαι άχρηστος. Δεν θα το καταλάβει κανείς, τέλος. Έχετε και woodshop πάνω θεμάς. Έχουμε, εγώ έχω πάνω μου πάρουν. Πρέπει να ξεπλήσουμε λίγο παραπάνω. Δεν το κοστίζει, ρε, πάω και τα κόβω και το δίνω σε αυτόν. Ναι, ναι, πάει και κλέβει από το μαγαζί, θέλει να πει. Καταρχάς είναι μαγαζί μας, άρα δεν κλέβω. Άρα το επιχείρημά σου δεν είσαι. Κοίτα, τη σούπερ μάρκετ να ανοίξουμε, μίνι μάρκετ να ανοίξουμε στην πραγματική ζωή, άμα βουτάς τα πατατάκια κλέβεις, Κώστα, και δεν πληρώνεις. Τα βουτάω, Κωστή. Τα αξιοποιώ είναι σωστή λέξη. Τι ωραία που τα κάνετε. Τρως το εμπόρευμα, δεν το καταλαβαίνεις. Δεν έχει νόημα. Τα αξιοποιώ. Η λέγεται επενδυτική πολιτική. Στον πίσω τοίχο, τι θα κάνουμε. Ωραίο. Όχ, αυτό τι είναι. Χεχέ. Δικό μου είναι. Τι κλαίει αυτό. Α, δεν ήταν κάτι, γιατί πρέπει να σκάψουμε ένα μπλοκ πάνω. Λέω κι εγώ. Μήπως έκαμε πολιτισμό. Ναι, λέω, βγήκαμε σε κάποιο αλληνού το σπίτι. Τι έγινε. Όχι, αυτή την περιοχή όντως την έχουν αφήσει μόνο για μας, δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν πέρασε. Λέγεται bullying, what? Η μαφία, ξαναλέω, μαφία των Κάζινς. Καζίνο, είμαι στην Ιταλική μαφία. Μικρούς και αθώους. Minecraftino, καζίνο θα λέγομαστε, what? Το ήταν από το Ιταλ, να ξέρετε. Τώρα, εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε πέρα ως πέρα ένα oak log και καλά σαν τέτοιο, σαν δοκάρι που κρατάει την σκεπή. Ναι, τέλος πάντων, το βουνό κρατάει. Που και αυτός θήκε, όπα, πώς το έκανα. Τι κάνει ο Κώστας. Κοίτα εδώ. Χαχά! Να είναι κάποιος πανεύκολα τα λάντρισκε. Τι, γιατί. Design, πάρτε και ένα κόλ, να είστε χαρούμενοι. Πάρε και σε ένα κόλ. Είστε όλοι χαρούμενοι. Σταμάτα με τα κόλ, πρέπει να γίνεις παραγωγικός. Σταματάω κόλ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το κάρβουνο την αρχή της παραγωγής. Επίσης δεν έχω υλικά να γίνω παραγωγικός. Θέλετε να σκάψω, Ωραία, άρα και θέλουμε και εδώ. Βέβαια τώρα ξαφανίσαμε λίγο τα logs εδώ που είναι λίγο waste. Αλλά δεν πειράζει. Έλα μωρά. Ναι. Σκεφτόμουν να τον αφήναμε πολύ ανοιχτό το στάβλο ρε παιδί μου. Να έρχεται η ευωδία σε όλο το ζύρο. Όχι, όντως σκεφτόμουν να ήταν λίγο πολύ ανοιχτός. Δηλαδή η πρόσωψη να είναι ψηλοανοιχτή, αλλά κάτσε να το προχωρήσουμε και βλέπουμε. Κοίτα, για την πρόσωψη σίγουρα θα χρειαστούμε υλικά, θα χρειαστούμε και άλλο ξύλο, εγώ ξεμένω. Ναι, έχω. Έχει ο Κωστής, ο καπιτάλας. Δες τα φάτσα. Ωραία που τα κάνει, μπράβο. Όχι, αυτό πρέπει να κατέβει πιο κάτω. Πρέπει να είναι κάπως έτσι. Επίσης, για να βγουν τα άλογα απλά θα πρέπει να κάνουμε στροφή εδώ, να κάνουμε εδώ. Ναι, μα καταρχάς θα βάλουμε fence gates εδώ. G, πάρε ένα stack of wood. Να το έχεις. Thank you. Έρχομαι. Κάτσε, γιατί φτιάχνω τα torches εγώ. Προσπαθώ να τα κάνουμε κάποιος να φανούν όμορφα και δεν μου βγαίνει. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και τέτοιο. Και... πες το. Πω πω πω, δεν μπορώ να ξεχάσει τα νόματα. Λάμπες, ναι, με από Glowstone και Redstone. Δεν έχουμε τον μπάτζ στην αλήθεια αυτή τη στιγμή, αλλά για το μέλλον καλά η επιλογή. Πρέπει να έχω Glowstone και πρέπει να έχω και Redstone. Βασικά, όχι, Redstone έχω σίγουρα. Μωρέ, Redstone έχουμε κι εμείς. Κάτσε, άμα είναι λογικά θέλει και αυτό. Ίσως, Κώστη, και αν μην έχω. Τι φάση, την έπαιξε στο καζίνο. Τι κάνουμε το βράδυ. Ίσως. Εσύ έχεις καζίνο, πάρτα λοιπόν. Αυτή από εδώ πέρα. Δεν καζίνο, είναι game corner, είναι διαφορετικό. Ωραία, εδώ πίσω τι θα κάνουμε στον πίσω τοίχο. Να κάνουμε ένα μικρό design. Αυτός και... Ναι, τι όμως, τι να κάνουμε design. Θες να βάλουμε... Είπαμε stairs, όχι κάτι συζητημένο. Α, ξέρεις, γι' αυτό μεμείς βάζαμε και κανένα... Πώς λέγεται αυτό, θυμάμαι καν, δεν το έχω κραφτάρει ποτέ. Κάτσε το έχω. Πες μου, εγώ το ξέρω. Haybale. Α, τι είναι αυτό. Α, ναι, τέλεια. Αυτό, μπρε ρε. Αλλά δεν τα βάλω εγώ αυτά. Εκεί πίσω ή να είναι εδώ μπροστά, να είναι decor. Μπορεί να είναι εκεί πίσω. Decor γενικά τώρα που ακριβώς δεν ξέρω. Άμα το βάλουμε αυτό τον τοίχο εδώ πέρα, τον καλύψουμε έτσι. Αυτά εδώ, μόνο με αυτά δεν θα λέγεται. Και αυτά μέσα. Φέρα εδώ πέρα. Πέντε έχω, περίμενε. Δεν προσχέθησα να χτίσουμε ολόκληρο τοίχο από αυτά. Δεν παίζει να έχω αρκετό width. Δεν μπαίνει μωρέ στη θέση του όπως θα πρέπει να μπει. Α, παίζει να είναι περίεργα blocks. Ναι, σαν τα logs. Άμα μπει στο πλάι είναι τέτοιο. Άλλη μορφή και άμα μπει... Αναλόγως πώς θα το βάλεις θα μπει τέλος πάντων. Κάπα. Δεν μπαίνει ευθεία. 2K. Ωραία, το έφτιαξε. Είναι λίγο περίεργο, αλλά αυτά μου το σε κοστίζει. Παχώρησε. Όχι το μικρόφωνο. Δεν μπαίνει αλλιώς ρε. Να δω πώς θα κάνεις αυτά ρε. Ποια... Εδώ προσπαθούμε. Όχι, γιατί το κατάφερες, μωρέ. Είναι η τεχνική που βάζει τα logs, Κώστα. Η τεχνική που το βάζεις. Μπράβο, Κώστα. Είμαι περήφανος. Η γωνία. Γιατί κάνει το σπάκι. Τι αυτά. Τι κάνεις. Προσπαθώ να κάνω κάτι αξιόλογο για design, για πρόσωψη. Να σκεφτώ δηλαδή κάτι. Εδώ θα πρέπει να μπει ένα stair. Εδώ καταρχάς θα πρέπει να κλείσει αυτό. Αυτό θα λέω ακριβώς. Ένα stair. Stairs είναι μας. Τι θα βάλουμε για stairs. Πώς βρέθηκε ένα birchwood stairs στο inventory μου. Ο Κώστας απλά έχει τα πράγματα στο inventory και τα πετάει. Τα δωρίζω. Να βάλουμε σπρούς κάτσε κι εγώ. Να βάλουμε ladders, έχω 15 ladders πρέπει να εξοπλιστούμε. Σταμάτα μωρέ με τα ladders. Μπορείς να βάλεις ladder, άκου να δεις τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να βάλουμε ladders εδώ πίσω και να πηγαίνεις πάνω. Άκουσε με. Ναι. Ακούω, βάλουμε ladders εδώ πίσω, θα κάνουμε δωμάτιο από πάνω. Ναι. Και θα έχεις εκεί τα haybale. Και θα είναι και κάποιο haybale εδώ έξω για decor μόνο. Ότι εμείς τώρα έχουμε τόσα haybale. Κώστα πήγε να γίνεις αγρότης. Θέλουν 9... τέτοια, πώς λέγονται. Witch. Ναι, μάγισσες. Ωραία, εγώ κάνω το κρύφο πάνω δωμάτιο. Τι witches, γιατί witches. Όχι μωρέ. Όχι είπε witch. Το πήγε λίγο περίεργα. Δεν σπονάστο. Τι κάμω εσύ. Για φτιάχνω το πατάρι. Να σου πω εδώ σκάλα για να κατεβαίνεις που έβαλα. Για να δω. Ναι. Το πατάρι τι διαστάσεις να έχει. Όσο θέλεις. Απλά να μην βγεις πιο έξω. Ναι καλά εννοείται αυτό ρε. Έμεινα από σπρούς. Κάτσε σου δώσω. Και κάνε κανένα στέρ βασικά. Για να βάλουμε πάνω για σκεπή. Αυτό. Πάρε ένα stack γιούλ. Τι θες στέρς είπες. Άου. Ναι. Άρα 25 level έφτασα ρε. Λες να το κάνουμε με slabs. Το έχει λιγότερο όγκο. Καταρχάς δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το οποίο κάνω, αλλά... Δεν θα είναι πολύ ψηλοτάβανο έτσι, είναι υποτίθεται κελάρι, πατάρι. Πείτε το πως θέλετε. Σοφίτα. Γιατί έχει σοφίτα μωρά Σταύλος. Αυτό δεν έχει το κάνει και σπίτι ξέρω. Κελάρι είναι στο υπόγειο συνήθως να ξέρεις. Ναι, αλλά άμα αντιστρέψουμε... Λίγο δύσκολο να έχεις. Κοίτα. Είμαστε σουρεαλιστικό Ζήρολαντ πια. In theory είναι σκαμμένο στο βουνό. Κατά μία έννοια. Μαλάκα, άλλο τέτοιο έκανα. Άμα δείτε ένα πατάρι που έφτιαξα, μούρλια ρε, μούρλια. Όχι. Έλα μπε ανάποδα, όταν θέλεις να μπει ανάποδα αυτό το στέρ δεν μπαίνει ρε γάμο το. Φύγε εδώ. Εκεί, μπράβο. Από τι υλικό θα είναι το πατάρι? Από λάβα. Πάλι δεν μου αρέσει αυτό το οποίο κάνω, να το ρίξω όλο. καταστρέφει όλο το Σταύλο. Ρίξτε το μωρέ. Εσύ κάνεις το σχέδιο. Εγώ απλά κοιτάω. Βοήθησε λίγο στο μέσα. Δεν μ' αρέσει η σκεπή. Δεν μ' αρέσει η σκεπή γι' αυτό. Δεν μου λες πού είσαι στο θέμα πατάρι. Καλά, μιλάμε. Τι να σου λέω τώρα, ρε. Παταράρα. Κάψε λίγο μέχρι. Α, κάτσε, ανεβαίνω, το κάνω εγώ. Κοίτα εδώ, μου πατάρες έχω φτιάξει. Λίγο υγρασία, το κάνει ζυγό, μην το κάνει ζυγό. Δεν μπορώ να βλέπω ζυγά κτίρια. Κάνε το μόνο. Ωραία, όπου. Εδώ. Και εδώ που είναι τα δοκάρια θα μπουν τείχοι. Okay. Είδες. Όχι, με στρώξατε. Είχα ξεχάσει ότι παίζουμε 1,9. Ωραία, τώρα θα μπορούσαμε να κάνουμε το σκαλί ένα πιο πίσω. Εδώ βασικά θα κλείσει, έτσι δεν είναι. Και πού θα εδώ. Εδώ ναι, θα είναι μυζικά. Κλειστό. Δεν θα βγαίνει άλλο έξω. Θα μπει, ναι, θα μπει fence. Ναι, ναι. Κάτσε να βάλω fence πλάκα. Τα fence θα είπαμε oak. Θα ταιριάζει. Ναι, 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 να κάνει και λίγο. Θα βρει και το άλογο εκεί, G. Αυτό λέω, μήπως να κάναμε τα σκαλιά πιο πίσω. Όχι. Ωραία, η άλλη λύση είναι να το κάνουμε εδώ με planks. Άμα απλά βλέψεις αυτό ένα ψηλά, όχι. Ίσως θα μπορούσαμε να το κάνουμε έτσι. Ναι. Παπα, μη με κουνάτε. Μη σμπρώχνετε το χτίστη. Τα με ρεμέτσια. Ναι, γιατί όχι. Κοπλέ. Αυτό λέγεται πουτανιά, κύριε και κύριοι. Ποτή, κοπλέ. Κοπλέ, είναι το κομπλέ, ρε παιδί μου, αλλά είναι το κομπλέ. Κομπλέ. Ωραία, άρα μπορεί να φύγει και αυτό. Έτσι. Εδώ θα μπει. Για πάτωμα τι θα βάλουμε, βάλουμε planks, oak. Από πάνω. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να ταιριάζει και από κάτω βασικά, γιατί από κάτω φαίνεται αυτό από πάνω. Μπορώ να το κάνουμε ένα μπλοκ πιο ψηλό και να μην φαίνεται. Αλλά ναι. Μπορεί να βάλουμε planks, oak planks, ξέρω. Έχετε. Άλλα τι μπορούμε, το θέμα είναι τι θέλουμε. Μπορούμε να βάλουμε και nether brick, ταιριάζει. Όχι, ναι, εννοώ ταιριάζει το oak planks. Κωστή, φέρουμε oak planks, να το δούμε. Να πας να βρεις, να δουλέψεις. Φτύσε μου, ρε. Έλα, σας δώσω και δύο κόμπλους, να είσαι χαρούμενος. Φτύσε τον. Κάτσε. Λοιπόν, δεν μπορώ να πιέσω αυτό, λοιπόν. Έτσι έρχομαι, οι ενισχύσεις. Και εδώ πέρα, ωραία, έβαλα τα fences. Να βάλω και ένα fence kit ανάμεσα. Δες Κωστή, πώς φαίνεται από κάτω. Θα πω καλό. Εντάξει, ταιριάζει πρακτικά. Ναι, αυτό. Δεν είμαι και σίγουρος. Νομίζω ταιριάζει. Ωραία, τώρα θέλω να μου πεις που είναι οι κολόνες. Είμαι πάνω από την κολονά, στο μήκος. Ότι εγώ βλέπω που είσαι τώρα. Πατάτε shift. Α, ναι, πατάτε shift, σωστά. Ωραία. Πού θες να είσαι έτσι. Ναι, είσαι πάνω από την κολόνα. Ωραία, πόσα blocks μέσα είναι. Από το έξω έξω ένα. Είναι, όχι ψέμα. Ναι, είναι μια σκάλα και κολόνα. Εδώ δηλαδή. Ναι, 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 ωραίος, ωραίος. Okay. Επόμενη. Ένα δεξιά. Ωραίος. Wow, φτύσε. Τι, να πας να βρεις. Φτύσε μωρέ πλάνξ, αφού έχεις. Σταμάτα. Μίζερε. Ωραία, μίζερε, άρα σκύλε. Εδώ είμαστε. Κάτσε, έχει μια τρίτη κολόνα. Όχι, η τρίτη κολόνα δεν θα βγει, θα κατεβάσω σκεπή από εκεί. Α, okay. Γιατί το πατάρι είναι πιο μικρό. Ποτίθεται. Απλά σκάβω ακόμα ένα μπλοκ. Καλά εδώ, πατρινέ. Πατρινέ. Ναι. Εδώ είναι η τύχη σου. Τύχη μου, βοήθεια. Με όμικρον γιώτα. Όχι, με ορθόγραφη τύχη. Όχι, τι κάνω μωρέ. Καλά είσαι εσύ. Καλά λέω κι εγώ τι είμαι. Συνειδητοποιήσει ότι είπα καλά είσαι κι εσύ έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πάντως οικολογικό αυτό δεν το λες να ξέρεις. Έχουμε και ρίξει όλο το βουνό ξέρω. Εδώ πέρα G θα είναι τείχος ή άτυχος. Δεν άρθω κι εγώ εδώ πέρα τι γίνεται πάνω. Εδώ θα μπει το σκάβω αυτό σκεπή εδώ. Ποιο, όχι, όχι, γιατί το σκάβεις. Α, καλά, άνοιξε τόσο θέλεις, δεν... Κάτσε, ένα συμμετρικό, 1, 2, 3, 4, 5, ναι. Θα σπονάρει τίποτα, να το σκοτάδι, αλλά δεν πειράζει. Σταμάτα, Μάκης. Βάλτε, σπονάρει άλογο. Όχι, δεν θα σπονάρει άλογο. Δεν είναι λίγο άσχημα να το κάνουμε έτσι. Πώς απέτυχα. Όχι, είναι άσχημο. Ναι, αυτό θα λέω ότι δεν είναι πολύ ωραίο. Φύγε, φύγε. Ορίστε. Α! Χαρά. Και ανεβαίνεις και πάνω στο σκεπί, ρε παιδί μου, χρειάζεται να κάνεις κανένα εγώ. Ανεβαίνεις άμα αλλάχει, ρε παιδί μου, ναι. Πες ότι δεν κρεμάσουν κεραία, ρε. Δεν μ' αρέσει η G. Αυτό εδώ πέρα δεν μ' αρέσει, αυτό εδώ πέρα η γωνία. Που προεξέχει, ναι. Μπορούμε να την κάνουμε πιο μέσα. Αυτό κάπως πρέπει να το φτιάξουμε. Να την κάνουμε εδώ. Ωραία, καλύτερα έτσι. Να έχει λίγο χώρο, ρε παιδί μου, να περνάς. Okay. Μπορούμε να το κάνουμε και κανονικά να είναι τέτοιο, να ξέρεις. Μπορεί να είναι έτσι. Απλά για να μην είναι. Ναι, δεν έχει χώρο αυτό. Κάπως πρέπει κάτσε να έριξε λίγο το βουνό. Όχι, όχι, δεν υπάρχει λόγος. Έλα, να. Μπούμ. Όπα. Οκ, ωραίο. Καλό, καλό, καλό. Κωστή, δεν θα μου δώσει αυτό εδώ πέρα τελικό το οποίο δεν έχω. Το σπρουζ για να κάνω και το αντίστοιχα του τοίχου πάνω, έτσι. Πάρε. Θα βάλω χορηγό επεισοδίου Cousins Good Shop. Φαντάζεσαι, sponsored ξέρω εγώ το βίντεο που κάτω στην περιγραφή. Sponsored by Cousins Good Shop. Οι πιο καλές τιμές. Θα μας κατηγορούν μετά ότι δεν λέμε ότι ήταν δικό μας το κατάστημα. Το μεγαλύτερο Good Shop του Zeroland. Τώρα στη γειτονιά σας. Είμαστε και το μοναδικό. Ναι, αλλά εγώ σκεπές δεν μπορώ να κάνω G, το είσαι μόνος σου. Όχι, όχι, το έχω, εντάξει, θα τα βγάλω πέρα. Απλά για να κάνω τη σκεπή ενός project του όχι, πώς το λένε, δεν θυμάμαι καν Bathhouse. Καθόμουνα 3 ώρες και την πάλευα σε creative και δεν έβγαινε. Καθόμουνα, λέει, έβλεπα creative. Ναι, με το έβλεπα, έψαξα στο τέλος, γιατί ήθελα να το κάνω και ασιάτικο στυλ. Και απλά έψαχνα εικόνες. Εκείνες δεν είναι εύκολες σκεπές, ρε. Και πάλι 3 ώρες μου πήρε. Είναι δύσκολες. Λοιπόν, και αυτό νομίζω. Σα λέει γίνεται. Μήπως να το κάνετε εσύ. Εντάξει. Και έχουμε κάτι Σταύλους από εκεί δίπλα, ρε παιδί. Λοιπόν, να κάνουμε και ένα ντιζαϊνάκι εδώ πέρα. Αυτό σα αρέσει και εδώ πέρα με τα τέτοια ή όχι. Έχει και άλλη σειρά. Ναι, εντάξει. Τώρα νομίζω. Δες μου λίγο ακόμα ξύλο να βάλω και κανένα τόρτς εδώ πέρα έτσι. Δώσ' του λίγο ξύλο που θέλει. Το θέλει η ψυχή. Ότι θέλει ξύλο. Δώσ' του λίγο ξύλο. Ότι θέλει ξύλο. Τι εξαφανίστηκε. Τι πήγε λάθος. Α, έχω ρε μα! Πιπ. Πού ήταν και τα 33 άτομα. Α, ναι, πρέπει να βάλω το ανάποδο τέτοια πάνω. Σου είχα δώσει 1,5 stack που είδες μόνο το 1. Ωραίο σπιτάκι κάναμε πάντως. Α, ναι, γεια σου. Λες να μετακομίσουμε εδώ πέρα, Κώστα. Λες, Κωστή, εδώ, κοίτα τα δωματιάκια εδώ, τσέστρουμε εδώ, εγώ κοιμάμαι εδώ, εσύ κοιμάσαι εδώ. Είμαστε καπέναντι, θα ξυπνάμε, θα σε βρίζω, θα πίνουμε καφέ, θα προχωράμε τη ζωή μας. Αυτό. Κοινώς ο ένας Κάζιν θα μετακομίσει στο Σταύλο. Εσύ να πας. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Θα κάνουμε στρόπον. Λοιπόν, αυτά φεύγουν οπωσδήποτε. Ωραία, άρα νομίζω είμαι ok από τη σκεπή. Whoop. Ναι, νομίζω τελείωσε. Ωραία. Μας έχουν μείνει ένας τείχος και μια οροφή. Ναι, αυτό. Το ταβάνι με τέτοιο. Τι είπαμε. Για πες μας. Εδώ τι θέλει. Καταρχάς μπορεί να μπει αυτό. Ναι. Να ξεκινήσω εδώ για την πέτρα. Μπορούμε να κάνουμε το εξής. Καλά, εγώ το σκάβω πάντως και πείτε εσείς. Ναι, σκάψτε το λίγο. Μπορεί να μπει εδώ, να είναι logs. Να είναι σαν δοκάρια δηλαδή. Όπα, έσκαψα λίγο παραπάνω, δεν πειράζει. Εδώ δεν χρειάζεται να είναι ψηλό τάβανο, δεν υπάρχει λόγος. Όχι, ρε, αυτό όσο είναι, μια χαρά. Καταρχάς να σωβείτε, είναι καλό να είναι κοντό. Ή μπορεί να μπει ακόμα ένα μπλοκ πιο πάνω για να φαίνεται το δοκάρι-δοκάρι. Φαίνεται το δοκάρι-δοκάρι. Ναι, κατάλαβα τι εννοείς, αλλά οκ. Και εγώ αυτό. Που σκάβω, πείτε μου. Κάτσε γιατί έσκαψα έξω. Να κάπως έτσι. Κάτσε να δω τι βλακή έκανα τώρα έξω. Κάτσε απλά. Όχι, εδώ δεν γίνεται αυτό γιατί βγαίνουμε έξω και φαίνεται. Βέβαια. Λίγο από εδώ, γιατί φαίνεται αυτό. Α, δεν φαίνεται. Φαίνεται, περίμενε. Όχι, εντάξει. Κάτσε με το σκά. Αυτό δεν πρόλαβα να μπω μέσα. Πού. Συμπερδεμένη. Ήθελα να μπω από τον τοίχο μέσα. Πιο ενδιαφέρον. Αλλά δεν ξέρω πόσο έξω θα βγει. Πρέπει να μπει εδώ. Όχι, γιατί μπήκε ανάποδα. Επίσης, παίρνει λίγο. Αλήθεια τώρα γέμισα από το inventory. Μόνο καταστροφή μου, ρε, φέρνει κόμπλεστον που σας αρέσει κιόλας. Δημιουργεί ένα θέμα το οποίο... όχι. Πείτε ότι δεν το είπα, εκεί θα έχουμε ένα θεματάκι, οπότε... Yeah. Εδώ έχουμε ένα θέμα, οπότε κάπως να κλείσει. Κάπως, έτσι. Δεν βιώνουν συμμετρικά τα δοκάρια, εντάξει. Μην κάνεις πολλά δοκάρια, ρε παιδί μου, έχουμε λίγα και καλά. Ωραία είναι. 3, 4, 5. Α, και ο τείχος πίσω έμεινε. Είναι 10, άρα μπορούμε να κάνουμε ένα 5. Τζι, πάρε λίγο κόμπλος να είσαι χαρούμενος. Σου έδωσα 3 στάκ, είσαι 3 φορές χαρούμενος. Όπα, είμαι σχεδόν γεμάτο inventory, μην μου δώσετε τίποτα άλλο. Καλά, έχω άλλα 5 στάκ, άμα θες. Τα δοκάρια μπορούμε να κάνουμε έτσι, Τζι, για να είναι συμμετρικά. Κάτσε πάλι λίγο να... Με κενό ανάμεσα 4. Ναι, γιατί είναι συνολικά 10. Ναι, οκ. Έχει κανείς oak, γιατί έχω ξεμείνει κι εγώ, παιδιά. Τι oak λοιπόν, θέλω. Κάτι δεν μου έχει πάει καλά εδώ πέρα. Καλά, αυτό το κλείνω, boom. Στεγνά από εδώ. Ναι. Α, εδώ έχω βάλει log, γι' αυτό. Okay. Βάλε και ένα oak log στο πλάι εδώ. Πού, εδώ. Όχι ανάπατα. Στο πλάι. Άρα, Κώστη, χτίστη. Ακούω villager. Δεν νομίζω. Όχι, ανακάλυψε τα κρυφά dungeons που έχουμε κλεισμένους στους villagers. Βγάλ' τον τρελό. Πού villager κανένας. Επίσης, έχω να προτείνω το εξής. Είναι λίγο κακό αυτό. Θα το κάψουμε ολόκληρο. Όχι, θα χαμηλώσω τη σκεπή. Θα χαμηλώσω τη σκεπή από τη μια μεριά και θα πηγαίνει μόνο από τη μια μεριά η σκεπή. Καταλαβες. Άξιο, από αριστερά μπορείς να το κάνεις κάθετα, να μην βάλεις σκεπή αριστερά και να πηγαίνει μόνο από δεξιά προς αριστερά η σκεπή. Ναι, αυτό εννοούσα, αλλά τώρα που είπες κάθετα. Ναι. Μήπως εννοούσες κάτι τέτοιο. Ναι. Ας το έτσι, ρε. Ναι. Άμα φτιάχνουμε και λίγο, κάτσε να το δείξουμε το βέλος. Εκεί πέρα λίγο να το βγάλουμε κάπως, αυτό που καίγεται. Εκεί γιατί να το βγάλουμε, να. Ή να κάνεις αυτό, ισχύει. Όχι εκεί αριστερά, πέτυχες. Απλά θέλω oak. Γιατί δεν έχω χώρο καθόλου. Τι θες, oak, wood ή oak planks. Log. Έτσι να τον μπορώ να παρκουριάσω και να... όχι, δεν μπορούσα. Ναι, και εγώ αυτό έκανα πριν. Αυτό δεν πρέπει να πάει αλλιώς, παιδιά, εδώ πέρα. Το έχετε κάνει λάθος. Logs είπες, έτσι. Αυτό θέλει να μπει... Δεν έχω χώρο στο inventory. Α, καλή φάση. Και πού θες να το βάλω. Στην ευθεία. Κάτσε, γιατί πρέπει να ανέβω πάνω από την άλλη. Έλα, εδώ βγάλουμε και μια μυστική φωτογραφία. Εγώ έλεγα να την κάνω τη σκεπή πιο χαμηλά. Έχω στέρες, έχω λίγα στέρες. Πώς θες, δεν κατάλαβα να είναι. Ίσως, ας πούμε, τώρα παράδειγμα. Έχω πάνω μου ένα Oakwood, αν σας ενδιαφέρει. Κόστος χρήσιμος. Όχι, δεν έχουμε χρησιμοποιήσει σπρούς. Να πηγαίνει έτσι η σκεπή, καταλαβες. Μόνο προς τη μία μεριά, από το έρμα κάτω. Όχι, θα γίνει πολύ ψηλή, δεν θα γίνει. Σαν σαλέ. Δες πόσο πιο κάτω είναι, ρε. Βλέπεις πόσο πιο κάτω είναι. Στο ίδιο ύψος θα φτάσει περίπου. Ναι, αλλά μετά δεν θα φαίνεται το κελάρι, θα είναι κλεισμένο. Ναι, ισχύει καλύτερα έτσι, ρε. Τώρα φαίνεται το κελάρι, ναι. Ούτε κάνει τζάμπι τίποτα. Νομίζω καλό. Εκεί θέλει ένα όκ περίμενο. Ξέρεις τι, εκεί στις σκάλες που έχεις βάλει πάνω-πάνω, αν έβαζες αντί για σκάλες, έβαζες slabs. Για να... Να το γυρίσουμε κανονικά. Όχι, τέρμα, μόνο πάνω-πάνω. Α, για δοκιμάσαι να το γυρίσεις κανονικά. Εδώ, αυτά. Ναι, αυτά. Αυτό. Νομίζω πολύ καλύτερα είναι έτσι. Ναι. Ωραία. Ένα σλαμπάκι όμως το θέλει εδώ. Η αλήθεια είναι. Και δεν έχω inventory. Δεν έφτιαξα εγώ ένα. Σπρός δεν είναι. Πάρε αυτά τα σκουπίδια σου που μου γεμίζουν το inventory. Α, φέρτα. Κοιτά, ψάχνα. Πού θες να μπει το σλαμπ, δεν κατάλαβα. Τώρα θα σου δείξω. Έχει ένα δοκάρι που προεξέχει. Ναι. Μπορώ να το εξαφανίσω, να μην προεξέχει. Απλά εδώ πάνω δες τι γίνεται. Μπουμ. Βλέπεις πώς είναι. Ναι. Καλά το πολύ. Κάτσε όπως έρχεται κάποιο θύψα. Α, όχι, άστο εκεί πέρα. Επίσης εδώ, αντί για αυτό. Καθίστε ρε παιδιά. Έχουμε και την 1,9 που ξέρω θα πέτω. Μεράσω οίκα, έχω προτεραιότητα, χαρτάκι, κανάκρι. Μπουμ. Ωραία, ωραία. Νομίζω... λίγο άσχημα από εδώ. Έλα, μωρά, θα βάλουμε ένα item frame εδώ πέρα, θα βάλουμε μέσα ένα. Κοίτα, ό,τι βλέπει πεθαρά, ρε παιδί μου, είναι η τεχνική μας εμάς ως άτομα. Εντάξει, δεν νομίζω... Θέλετε να το καλύψουμε με dirt αυτό ή όχι? Εδώ, όλο αυτό, εδώ που κάθομαι μέχρι όχι, εδώ. Όχι, 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 δεν κολλάνε και τα τέτοια. Θα μπορούσε, αλλά όχι τη σκεπή. Δεν θα είναι ωραίο. Πιστεύω. Θα μπάζει χώμα μέσα. Αυτό τα άλογα. Το πιο πάνω όμως πρέπει να γεμίσει. Η αλήθεια είναι. Εδώ δηλαδή. Ναι, βάλε κάτι εκεί έτσι να φαίνεται τι καλά του είναι φυσικό, ρε παιδί μου. Όχι, τι είναι φυσικό, τι είναι τεχνητό. Όχι, δεν είναι άσχημο. Όχι. Ναι, κάπως έτσι. Ναι, μωρέ. Αντί για κόμπλες τον νόμος. Ναι, ισχύει, μπορείς να βάλουμε καρότα. What? Ναι, δεν έχω smoothstone τώρα πάνω με αυτό. Κώστα, κάνει κάτι χρήσιμο. Πάω να φέρω redstone. Ωραία, ας το δούμε. Εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε κάτι, με αυτόν τον τοίχο. Εδώ πρέπει να είναι μόνο πόρτες, δεν θα χωράνε τα άλογα. Ισχύει. Όχι, δεν ξέρω αν έχω τελικά πλάκα-πλάκα. Θα το αφήσω έτσι και τεχνικά μόνο πόρτες είναι έτσι. Ωραία, τον πίσω τοίχο δεν κάναμε. Ωραία, κάτσε να φτιάξω εγώ τις πόρτες. Λοιπόν, εγώ φέρνω ψήνω πατάτες, what? Ψήνω τέτοιο. Θα κάνουμε ένα design εδώ, θα βάλουμε σπίτι έτσι. Έφτασα. Κάτσε να κάνω και ένα άδειο. Καλό δεν είναι, γίνεται. Μ' άρεσε. Απλό. Βασικά μου θυμίζει, είχα κάνει ένα design σαν αυτό χρόνια πριν. Για αναμνήσεις. Ναι. Μήπως την προηγούμενη Zealand του σπίτι του Megacyber θα... Όχι, αυτό, αυτό ήταν προ-Zealand εποχή. Α, γιατί θυμάμαι ότι είχε πολλά δοκάρια και πολύ ξύλο, ρε παιδί μου. Ναι, ήτανε προ-Zealand εποχή σίγουρα. Ήτανε στο Planet GT, αν θυμάμαι καλά. Damn. Ναι, έχει χρόνια πίσω. Για αναμνήσεις. Για αναμνήσεις. Κάπως έτσι δεν το... Κάπως έτσι δεν πάει, ρε. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, να φύγουν και αυτά. Πουμπουμ. Και... μήπως να μπει εδώ δοκάρι. Ναι, μάλλον θα πρέπει να μπει δοκάρι εδώ. Δοκάρι και έξω. Δοκάρι, δοκάρι και άλλο. Θέλει κανείς ένα υπερχρήσιμο wooden pickaxe. Γιατί έχουμε ένα wooden pickaxe? Αν είναι δυνατόν, όχι, ευχαριστώ. Τι θα το κάψω, δεν θέλω να υπάρξει. Έχεις δύο ladders επάνω σου όμως, αυτό θα το ήθελα. Πάνω μου όχι, αλλά έχω ακριβώς. Έχω εγώ. Ωραία. Εδώ που βάλαμε ladder πίσω, το σκεπτικό ποιο είναι? Ότι ανεβαίνεις, αλλά όπως ανεβαίνεις, υποτίθεται βάζεις και τα χέρια για να κρατάς. Οπότε θέλει άλλα δύο ladders επάνω. Καταλάβες, οπότε πιάνεσαι και κατεβαίνεις, ναι. Πόσο smoothstone θέλουμε? Ρε παιδί μου. Αυτό δεν έχει τίποτα εφέ, πως κατεβαίνεις ladder. 3 blocks νομίζω, δεν θέλει παραπάνω. Με άγχος νομίζω θα πεις 3 stacks, εντάξει φέρνω 10. Είμαι και κουβαρντάζ ρε. Με περάσατε ρε για κανένα γύφτο που έχει wooden pickaxe πάνω του. Έχω και ψαράκια άμα θέλετε να σας κεράσουμε κύριε Γιώργο. Και ψημένο κιόλας, απ' τα καλά. Τα έχω ψαρέψει εγώ φρέσκα, φρέσκα να ξέρεις. Άκουσα λυσίρα, ξέρετε τα ψάρεψα. Κάτι δεν μ' αρέσει εκεί. Έχει κολλήσει με την οροφή. Πού το βάζω το stone? Όχι πάλι. Και πέφτει απλά ένας κεραυνός και έγινε όλο το τέτοιο. Όχι βρήκα στο Matrix. Εμένα μ' αρέσει. Το stone βγαίνει έξω και ανέβα από την οροφή πάνω πάνω. Με χαλάει λίγο αυτή η ασυμμετρία, δηλαδή ξέρεις τι, μήπως να κάνουμε το εξής απλό. Ξεσκάβουμε όλο το υπόλοιπο βουνό, ξέρω εγώ. Όχι, να ανακλείσουμε αυτό εδώ, μέχρι πάνω. Όχι με cobblestone, αλλά ναι, σου λέω. Ναι. Κώστα φέρει τις μουσονάκι. Α, ρε εσύ, έχουμε άλλο oak. Ναι, νομίζω. Logs. Logs, ναι. 5, έχω εγώ. Όχι, όχι κακό. Το κάνουμε σπρούς, ότι έχει σαπίσει και καλά. Άμα βάλουμε μόση κόμπλεστον, όχι. Τι φάση. Σταμάτα το σάπισμα. Αξιοποιώ το wooden pickaxe μου. Είναι λίγο άσχετο, ναι. Καλό θα ήταν να έχει oak. Εκτός αν κάναμε και την άλλη κολόνα από εδώ να είναι σπρούς. Αχ, κάτσε να πεταχτώ μέχρι το shop, να δω τι έχουμε. Βασικά πες να έχω και στο σπίτι 10 logs, ξέρω φάση. Δες λίγο και αυτό πρώτα. Α, όχι, όχι. Δεν ξέρω, Μ' αρέσει και δεν μ' αρέσει, επειδή είναι λίγο πιο ανοιχτό, έχει λίγο πιο πολλά χρώματα έτσι, αλλά... Βασικά πρέπει να είναι έτσι. Εδώ γιατί το κάνεις αυτό, είπαμε? Όχι, το έκλεισα ρε, απλά... Ξύνα, για όνομα του Θεού. Η οικονομία θα την αξιοποιήσω και αυτή. Κάτσε να πάω μέχρι το shop και δεν θα έχω εδώ πέρα. Όχι, πρόσεξα κάτι γιατί θέλει ακόμα ένα εδώ πέρα, μωρέ. Α, εσύ βροχή. Αλήθεια. Yes. Ενώ εδώ πέρα είδες G, κοίτα δεν βρεχόμαστε ποτέ ρε. Ούτε ναι, έχουμε πάντα ένα ολόκληρο ταβάνι από βουνό πάνω μας. Τα καλά του amplifier είναι αυτά. Ναι, ισχύει. Εδώ είμαστε εκτός καιρού ρε, ξέρω εγώ, ούτε βρέζει, ούτε χιονίζει, ούτε φυσάει, what. Για την ακρίβεια αυτό πρέπει λίγο να πάει... Λίγο υγρασία έχουμε τη λίμνη, αλλά εντάξει μωρέ. Έχουμε και τζάμπα ψάρια. Εδώ πρέπει να πάει. Κακό. Καμό. Είναι λίγο στριμωχτά, να ξέρεις. Έλα μωρέ, περνάς από εδώ πέρα. Κωστή, θα κάνουμε δίαιτα από Δευτέρα. Εγώ σχεδόν είμαι πολύ μακριά για να το τηλέτω, οπότε έμεισω. Όχι, νόμιζα δεν πήραμε σε δίαιτα. Όχι, δεν έχουμε... Ήθελα ογκούτ, δεν έχουμε... Μη φέρεις. Έχω ολόκληρα δέντρα εδώ, μωρέ. Μη φέρεις, λύθηκε το πρόβλημα, μη φέρεις. Τώρα έχω φτάσει απέναντι, κάτσε, ξαναπιστεύω. Ένα teleportation πρέπει να βάλουμε. Το πρόβλημα, είμαστε μια χαρά. Το έχουμε. Όλα good. Ωραία και αυτά. Δωρα... Όχι, γιατί έφυγες από το δώρο μου, θα το πνάκι το πήρες. Τι μου έδωσε. Δεν σου λέω. Δεν το πήρα, δεν πήρα κανένα ψάρι. Δεν σου έδωσα ψάρι. Έλα πάρεις ψαράκι, περίμενε. Ένα granite. Πάρε ένα ψάρι, ουζάκι δεν έχω, πάρε νερό μου που θες να ψήνεις. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αμοιβή μου υποθέτω, δεν πεινάω για να το φάω τώρα. Έτσι, πάρε ένα ψαράκι να το έχεις όμως μόνο εκεί. Καθαρισμένο, τέλειο να ξέρεις, με χαμηλά άλλη παρά. Δεν έχω και Σολομό να σου δώσω, να τον παίξουμε και κύριλε. Αυτά τώρα με χαλάνε λίγο. Μπορώ να μπουν έτσι. Δεν θα περνάνε τα άλογα, παιδιά. Θα βρίσκουν οι καθρέφτες. Τα αυτιά τους. Ο Κώστας είναι τόσο σκάκουρας που μπορεί να τους βάλει και ρίγα ρε παιδί μου στα άλογα. Μήπως θα βάλουμε και ένα σλάμπ εδώ. Εδώ ανάμεσα λες. Ναι, εκεί που είναι το κεφάλι μου. Όπα, εδώ πέρα γιατί πάνω από τα άλογα έχει πέτρα. Πάνω από τα άλογα... Ξεχάσαμε την πέτρα. Γιατί δεν φτάνει εκεί η τέτοια. Η πέστη είναι σοφίτα. Κάτσε βάζω... Αχ, έχω αρκετό wood. Έχει κάνει τέτοιο. Τι θέλουμε. Σπρούς, δεν έχω oak. Oak. Καθηγητά oak. Έχω 27. Δεν βλέπω να πάω να... Εδώ. Τη μία πλευρά τη φτάνω εγώ. Κοίτα, όκου δεν έχουμε. Έχουμε όμως όκου γούτζλαμπ άμα θες. Actually, πόσα έχεις? Άλλα 6. Κάτσε γιατί έχω κι εγώ λίγα πάνω μου και εδώ θα βάλω σπρούς, οπότε... Περίμενα να σου πω. Δεν θα φτάσω εγώ τα 6. Ναι, κάτσε να πάω να κόψω. Φεύγω στο κούρι πάνω μου. Επιστρέφω. Μην κόβεις, άστο, έλα εντάξει, το συμπληρώνετε off camera. Έχω άλλα 13 εδώ πάνω μου. Έχουμε ιερό σκοπό. Και εδώ μας έμεινε ένας τείχος, αλλά εντάξει, οκ. Ίσως ακούσετε το κινητό μου, αγνώστε. Κάτσε να τα σπάσουμε. Super breaker. Παίζει να κατέστρεψα γάμωτα. Και το έλεγα τα skills δεν είναι... Κωστή, όχι, πάνω εδώ, πάνω τι έκανες. Καλά είναι, μόνο πέτρας πάει αυτό, αλλά παίζει να έχω ανοίξει μια τρύπα. Όχι, εντάξει. Άξα, εδώ κάτι λείπει. Δεν θα έπρεπε. Έχουμε ένα spruce wood, plank. Τι φάση, όχι. Γιατί υπάρχει glitch στο Minecraft εδώ πέρα. Πού ρε. Εδώ γιατί δεν μπαίνει. Τι είναι εδώ, γιατί είναι ένας άρρωστος τείχος, τι έχετε κάνει εδώ πέρα. Είναι... Δύο στέρσεις είναι ανάποδα, βρε. Να. Μόλις. Άγχος. Επίσης είναι λάθος, είναι ασύμμετρο, να ξέρεις. Δεν πειράζει, δεν είναι ασύμμετρο, είναι ατιμέλυτο. Οκ, εμένα ας πούμε αυτή η εικόνα εδώ πίσω... Τι φάση, ένας κρύπ πρέπει να κοιτάει. Που είναι η σκάλα, ένα κλικ πιο εκεί. Θα βάλω και δύο σκάνες εδώ. Τι έκανες μωρέ! Σ' αφήσαμε 10 λεπτά μόνο. Είναι πολύ μακριά, αλλά είδες σε φάση ήταν ένας creeper και με κοίταγε. Τι, εγώ ξέρω ένα creeper, Κωστή. Δεν ήταν από εμάς. Από εμάς ήταν. Από σένα ήταν νομίζω. Όχι. Από τον Κωστή ήταν. Ένας creeper ανατινάχτη πάντα. Δεν ήταν, δίπλα μου ήταν ο Κωστής. Κωστή. Όχι. Ήμουν απέναντι. Κωστή, μίλα μου. Τι σου έκανε αυτός ο creeper, Κωστή? Δεν φαίνεται, μωρέ. Είναι πέρα, στην αυλή. Πάει, πέθανε, ρε. Τι φάση, πώς έκανα mute, μωρέ. Τι έχω βάλει να κάνει mute σε αυτό το πράγμα. Ωραία, Κωστή, τι έγινε, πες μας. Τι, πόση ώρα είμαι mute, by the way. Πρέπει να με ακούτε, ξέρω. Όχι. Το creeper το σκότωσε εσύ, ήταν κάτι άλλο. Ρε παιδί μου, εμφανίστηκε ένα creeper, ωραία. Αυτό ο creeper με κοίταξε για κανένα 5 λεπτό, λέει ας ανατιναχτώ, ανατινάχθηκε, αλλά ήταν μακριά και δεν το βλέπει κανένας. Όχι, ο creeper από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, νομίζω τελειώσαμε. Ναι, νομίζω είμαστε ok. Έλα, ρε, ωραία, βγήκε. Λοιπόν. Καλά, Γιώργος. Εντάξει, λίγο το flat της και πίσω πάνω. Και παράει λίγο, αλλά οκ, είναι μέσα στο βουνό. Θα ξεμίσει μέσα στο βράδυ, ξέρω, ιδρωμένος. Θα ανοίξει Minecraft, θα φτιάξει τη σκεπή. Εν τω μεταξύ είναι και καλά τα πριβέτα, καλά τα άλογα είναι από εδώ που προφυλάσσονται, ρε παιδί μου, και τα φτηνιάρικα είναι από εδώ. Ωπα, τότε τι έβαλα εγώ την πινακίδα εδώ πέρα. Πατρινός να έχει και air condition. Πήρε τη λάθος μεριά μου. Λοιπόν. Δεν πειράζει, τα δεκάμενα σκληροπυρηνικά άλογα. Αυτά. Βασικά, πώς έχει βγει το βίντεο. Έχει βγει 51 λεπτά να τον ανεβάσω σε 2 parts, Κώστα. Καλά, θα δούμε. Όχι, ρε, απλά κάνε μοντάζ, ρε, και κόψω, ξέρω εγώ το. Δεν έχει τίποτα, φίλε. Τι φάση. Λοιπόν, τέλος πάντων θα δούμε. Έστω ότι είναι ένα part όλο αυτό μαζί. Κάνε time-lapse. Ήμουν ο Σφάιγουλφ. Ήμουν ο Πατρινός και ήταν ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο. Το Spider-Man. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Χάρηκα. Ωραίο βγήκε. Μ' άρεσε. Ωραίο, καλό είναι. Μ' αρέσει. Και εμένα μ' αρέσει. Bye. Ναι. Αφού δεν έχει άλογο τον κάνω. Είπα να κάνω εντυπωσιακό φινάλε, ρε παιδί μου, που δεν έχει άλογα. Καλά, σταματάω. Γεια σας. Bye.